Νέα αναστάτωση στην κεντρική αγορά του Ηρακλείου, καθώς σε λιγότερο από έναν μήνα υπήρξε και δεύτερο φράξιμο του αγωγού αποχέτευσης, με τη δυσοσμία να είναι έντονη, ενώ τα λίμματα προκάλεσαν ζημιά σε κατάστημα, όπως συνέβη και την προηγούμενη φορά. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι έχουν πάθει μεγάλη ζημιά εδώ, στα μαγαζιά, και δεν ξέρω ποιος φταίει, τι φταίει. Αυτό ας το βρουν υπεύθυνοι. Απλά εμείς εδώ πέρα έχουμε θέμα μεγάλο. Δηλαδή, είναι δυνατόν τώρα να μυρίζει εδώ πέρα ο τόπος, να τρέχουν νερά κάτω στο υπόγειο, λίμματα. Πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Δηλαδή, τα εμπορεύματα στο υπόγειο όλα έγιναν άχρηστα. Με τα λίμματα, γιατί δεν ήταν νερά, ήταν λίμματα. Απλά εγώ όταν ήρθα εδώ είδα και σκάβανε οι άνθρωποι. Υπήρχε έντονη δυσοσμία όμως, ή δεν υπήρχε. Δυσοσμία υπάρχει. Δυσοσμία υπάρχει. Σίγουρα αυτό δεν είναι καλό για κανέναν, αλλά εντάξει, αυτά προκύπτουν, προβλήματα αυτά. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Σίγουρα και αυτό επηρεάζει και τη δικιά μας δουλειά. Σήμερα δηλαδή τη μέρα τη χάσαμε. Συνεργεία της ΔΕΙΑΗ προχώρησαν σε εργασίες για την απομάκρυνση του τσιμέντου στον αγωγό αποχέτευσης που βρίσκεται στο βορεινό τμήμα, το οποίο είχε φράξει μερικώς, χωρίς ωστόσο να το έχει αντιληφθεί έγκαιρα η υπηρεσία. Και όλα αυτά συμβαίνουν στην κεντρική αγορά, η οποία βουλιάζει από επισκέπτες, προκαλώντας την έντονη δυσαρέσκεια καταστηματαρχών. Πρέπει να προσέχουμε λίγο και όλα θα φτιάξουν. Να μην γεμίζουν με λίμματα τους αγωγούς, με χοντρά λίμματα. Και θα φτιάξουν όλα. Υπάρχουν τα μέσα τώρα και οι τρόποι να τα φτιάχνουν τη νύχτα, αντί την ημέρα. Βουλώσαν οι αποχετεύσεις, δεν πάνε τα εύρια κάτω και μυρίζει όλη η αγορά. Δεν μπορεί να γίνεται συνέχεια. Δεν μπορεί. Πιστεύω τώρα τελειώσανε. Πιστεύω ότι τώρα έχουν τελειώσει. Είχε μείνει ένα μπετό μέσα και ήρθαν τώρα, το σπάσαν, το βγάλαν οι άνθρωποι. Ναι. Και αυτοί δουλεύουν οι κακομοίριδες εδώ που τα λέμε. Αλλά δεν ξέρω ποιος φταίει γι' αυτό όλο το ζήτημα. Και ποιος θα αποζημιώσει ποιον. Κάθε φορά είναι τρίτη, τέταρτη φορά νομίζω που με αναστατών. Είναι λογικό, δεν είναι λογικό. Είναι πρόβλημα όμως, είναι σοβαρό το πρόβλημα. Αρκετά προβλήματα έχουμε στην αγορά μας, έτσι. Το θέμα είναι ότι φράζουν οι αγωγοί και πιάνουν τα λίμματα. Πολύ σωστά το είπατε. Ναι. Πιστεύω τώρα θα φτιαχτεί το πρόβλημα. Όλοι ελπίζομαι. Με μια ελπίδα ζούμε. Το νέο περιστατικό σημειώθηκε λίγα βήματα από το προηγούμενο σημείο όπου έφραξε το νότιο τμήμα του αγωγού αποχέτευσης, στον οποίο ο άγνωστος έριξε τσιμέντο, φράζοντας τον αγωγό, περιστατικό που είχε καταδικάσει και ο Δήμαρχος Ηρακλείου.